Για να δούμε λοιπόν, να καταλάβουμε τι έχουμε μπροστά μας. Να σας πω ότι έχουμε ήδη συνδεθεί και με τις Βρυξέλλες, την ανταποκρίτριά μας τη Μαρία Ψαρά. Θα αρχίσουμε όμως με την Αλεξία Τασούλη. Ήρθε η ημερομηνία, την περιμένουμε μήνες, Αλεξία. Ήρθε όμως με συνοδεία απειλών. Τι γίνεται από εδώ και μπρος? Ναι, και οι επιθετικές δηλώσεις αυτές του Ταγίπ Ερντογάν και του Μεβλούτ Τσαβούσογλου δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά εύκολος θα είναι αυτός ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Τα δύσκολα τώρα ξεκινάνε, Νίκη. Εδώ χρειάστηκε μήνες για να συμφωνήσουμε στην ημερομηνία. Οι διαβουλεύσεις ήταν από το καλοκαίρι σε εξέλιξη μέχρι χθες το βράδυ που πήρε τηλέφωνο ο Τούρκος πρέσβης, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. Αφού βρήκαμε λοιπόν την ημερομηνία, πάμε να δούμε τι θα συζητήσουμε. Ναι. Ελλάδα και Τουρκία συμφωνούν ότι θα πιάσουν το νήμα των συνομιλιών από το 2016, οπότε και έγιναν οι τελευταίες διερευνητικές συνομιλίες. Και όσο κι αν οι διερευνητικές συνομιλίες είναι άτυπες, δηλαδή δεν είναι δεσμευτικές, είναι μια άτυπη συζήτηση, όμως υπάρχει ένα πλαίσιο συζήτησης. Το πλαίσιο αυτό είναι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι θαλάσσιες ζώνες. Όμως η Τουρκία θέλει εφόλιστη ύλη διάλογο, θέλει δηλαδή να κουβεντιάσουμε και την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και θέτει θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών. Ακόμη κι αν η Τουρκία θέσει τα θέματα αυτά στις 25 Ιανουαρίου, η ελληνική διπλωματική αντιπροσωπεία θα τα απορρίψει. Όμως, έχοντας αυτό το πλαίσιο στο νου μας, Νίκη, καταλαβαίνουμε ότι όσο και αν η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι θετικό ότι ξεκινάμε σε ένα διάλογο, ελληνοτουρκικό διάλογο. Είναι ανηφορικός. Είναι ετοιμασμένη, είναι έτοιμη η Ελλάδα για όλα τα ενδεχόμενα και ακόμα και δεν μπορούμε να προδικάσουμε ότι θα πάμε σε ένα ναυάγιο, όπως λένε διπλωματικές πηγές. Όμως, ξέρουμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Λοιπόν, για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. 2 εβδομάδες απομένουν. Ευχαριστούμε πολύ την Αλεξία Τασούλη.